κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ σήμερα συνέχισε και ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό των ωφελούμενων του προγράμματος εμβολιασμού κατά του COVID-19 στον χώρο του παραρτήματος χρονίων παθήσεων για την εκπαίδευση, κατάρτιση και φυσική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία στον οικισμό του Αγίου Σάβα. Το παρόν του έδωσε και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τον κινητό απεινιδωτή. Είναι το παράρτημα του θεραπευτηρίου χρονίων παθήσεων εδώ, το τμήμα των ΑΜΕΑ. Και έγινε σήμερα η δεύτερη δόση του εμβολίου για τον COVID-19. Και μας κάλεσαν να παραστούμε, να βρεθούμε εδώ, έχοντας μαζί μας και τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Εμβολιάστηκαν οι ωφελούμενοι, να το πω, και άτομα του προσωπικού. Από όσο γνωρίζουμε, από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά όπου παρίσταται ανάγκη και ακόμη και για τους εμβολιασμούς, αλλά και οπουδήποτε, ο Ερυθρός Σταυρός δίνει το παρόν. Ναι, οι εθελοντές του Τμήματος Υγείας βρεθήκαμε σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, όπως στο κεντρικό χώρο του θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων, αλλά και στο ψυχιατρικό, στην ψυχιατρική δομή στα Κύρια, που έγινε παρόμοια, παρόμοια δράση. Γιατί προβλέπεται από το πρωτόκολλο επενδυτής και αν χρειαστεί κάτι πρέπει να επέμβει κανείς. Δεν χρειάστηκε ως τώρα βέβαια. Ωραία, όλα κύλησαν ομαλά. Ναι, δόξα τω Θεώ, πραγματικά.